Είμαι ο Γρηγόρης Κωστιβάκης, δικηγόρος συγγραφέας και με τον φίλο μου Γιώργο Λεκάκη, συγγραφέα πολλών και ενδιαφέροντων βιβλίων, δημοσιογράφο, λαογράφο και ερευνητή από τους λίγους στην Ελλάδα, αποφασίσαμε να κάνουμε μια σειρά εκπομπών με σκοπό την ενημέρωση του ελληνικού λαού για θέματα αρχαιότητος, η οποία εμπολής είναι κρυφή και εμπολής είναι παραποιημένη. Οι προηγούμενες δύο εκπομπές που κάναμε αναφέρονται σαν αρχή από τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνα. Διατρέξαμε την περίοδο της νεολιθικής λεγόμενης εποχής, δηλαδή από το 9.500 π.Χ. μέχρι και την εμφάνιση επάνω στο όρος Όθρης πάνω από τη Λαμία των Μηνίων, το ευγενές γένος όπως το αναφέρουν όλα τα λεξικά τα γνωστά, η Μεδαπά και Αλλοδαπά, και περιγράψαμε το πώς αυτό το ευγενές φύλλο, το πρώτο ελληνικό, μια και ο απότερος πρόγονος ήταν ο Έλλην, ο γιος του Δευκαλίωνα, αλλά και ο Γρεκός, ανιψιός του, προερχόμενος από τον Επιμηθέα και την Πανδώρα, οι απόγονοι αυτών, ο Αίολος, ο Δωριεύς, ο Ξούθος, ο οποίος ήταν πατέρας του Αχαιού και του Ιώνα, που σημαίνει ότι έχουμε μια αρχαίγονη καταγωγή προερχόμενη από αυτούς. Αυτές οι περιγραφές είναι στα προηγούμενα δύο DVD. Τώρα λοιπόν θα προχωρήσουμε στο τρίτο, το οποίο Γιώργο από την προηγούμενη φορά και στη συνέχεια της. Να πάμε λοιπόν στα ακόμα πιο κοντινά σε εμάς χρόνια, χρόνια που όμως εξακολουθούν να λέγονται μυθολογικά, για κάποιον λόγο, και κάποιοι πιο, ας το πούμε λίγο τολμηρά, τα λένε προϊστορικά ή προϊστορία. Εγώ αυτό ποτέ δεν το κατάλαβα, αφού υπάρχει ιστορία γιατί το λέμε προϊστορία. Είναι ένας αδόκιμος όρος και θα σου πω ότι μάλλον είναι και εκ του πονηρού και αυτός ο όρος, διότι είναι, τι καταλαβαίνει το παιδί στο σχολείο που διδάσκεται, είναι προϊστορικά χρόνια, ότι εκεί δεν υπάρχει ιστορία, κάτι άλλο υπάρχει, μια φαντασία ή μια μυθοπλασία, οτιδήποτε. Αφού λοιπόν υπάρχουν ευρήματα, υπάρχουν κείμενα, υπάρχουν γραπτά, υπάρχουν παραδόσεις, δεν είναι προϊστορία, είναι ιστορικά χρόνια, απότατα βέβαια. Ωραία λοιπόν, θα πάμε εκεί. Να πάμε, κανένα πρόβλημα. Εκεί πώς θα πάμε? Έχουμε κείμενα, υπάρχουν κείμενα, έχουν γράψει άνθρωποι πριν τον Όμηρο. Γιατί θεωρούμε ότι η γραφή ξεκινάει από τον Όμηρο και κάνουμε και ένα άλλο άλμα. Όπως λέτε και εσείς στα νομικά, ξέρεις, ένα άλμα σκέψεως κάνει ο άλλος, ξέρω εγώ, και πάει από το ένα επιχείρημα και αποδεικνύει αυτό. Επαγωγικά. Κατηγορούμενος. Λέει ότι μόλις βρέθηκε η γραφή, την ώρα που βρέθηκε η γραφή, έκατσε ο Όμηρος και έγραψε όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, μεσολάβησαν ούτε 100 χρόνια να σκεφτεί λέξεις, να σκεφτεί συντακτικά, να σκεφτεί πράγματα. Χαζά πράγματα, χαζά χαμένα. Να πάμε λοιπόν να δούμε. Και έχεις στο βιβλίο σου, τα έχεις απαριθμίσει και με σωστή σειρά και με ονόματα και πολλά περισσότερα πράγματα από όσα θα έπρεπε να καταλάβει κάποιος ότι του κρύβουνε, ρε παιδί μου, αυτοί που του λένε, ξέρεις ότι ο πρώτος συγγραφέας σου είναι ο Όμηρος. Αν και ξέρουμε ότι προϋπάρχει Ορφέας, προϋπάρχουν ποίηματα, προϋπάρχουν άλλα έπι, ολόκληρα έπι που υπάρχουν, σε αυτά τα αναφέρεις κιόλας. Κάποιοι εξακολουθούν να λένε ότι ο Όμηρος είναι ο πρώτος και πριν από αυτόν δεν υπάρχει τίποτα. Παρόλο που ο Όμηρος πεθαίνει πηγαίνοντας να συναγωνιστεί άλλους συγγραφείς του σε έπι. Άρα υπήρχαν και άλλοι που πήγαιναν να γράψουν. Συναγωνισμός μόνος του δεν γίνεται. Ναι, ήταν και άλλοι που είχαν γράψει άνθρωποι και είχαν κάτι να πούν. Είχε συναγωνιστεί και με τον Ισίωδο, έτσι, ο Όμηρος σε κάποιους διαγωνισμούς. Ήταν συνόκεροι αυτοί που λένε οι δυο. Ναι, σε αυτό έχω μερικά ερωτηματικά, αλλά αν με συγχωρείς σε διακόπτω, θα ήθελα να προσθέσουμε κάποια άλλα στοιχεία, γιατί αναφέρθηκες σε συγγράμματα ιστορικά, όσα διασώθηκαν, όσα από το ένα με το άλλο, ξέρω εγώ. Όμως, εκείνα τα οποία πιστεύω είναι τα θεμελιώδη, είναι ότι έχουμε κατασκευές, ναι, στη γη, είτε σκεπασμένες, είτε ξεσκέπαστες, πάνω στα βουνά, μέσα στα φαράγγια, όπου αποδεικνύεται μία δραστηριότητα κατασκευαστική λαών, φυλών, μέσα στον ελλαδικό χώρο, με διάφορα μυθικά ονόματα, τα οποία τα περιβάλλει ένα πέπλος μυστηρίου. Διότι όταν έχουμε πάνω στην Όθρη, στην οποία επικεντρώσαμε, υπάρχουν κι αλλού, αλλά στην
όθρη επάνω στο όρος υπάρχει η πόλη Ελλάς, που σημαίνει, το έχουμε πει και προηγούμενα, αρχαίο Νικητίδα. Έτσι. Υπάρχει η Προέρνα. Υπάρχει η κρεμαστή Λάρισα. Υπάρχει η Μελίτη. Αυτές είναι πόλεις, η Μελίτη μάλιστα υπάρχει μέχρι σήμερα, σαν Κωμόπολη. Εκεί λοιπόν έχουμε κατασκευές κυκλοποίων τυχών, οι οποίες δεν γίνονται από μια μέρα στην άλλη, ούτε γίνονται τόσο εύκολα. Που σημαίνει ότι εκείνα τα φύλλα ξέρανε να κάνουν τέτοιες δραστηριότητες, να έχουν τέτοιες δραστηριότητες, οι οποίες δεν μπορεί να τις περιγράψουμε ως μυθικές και προϊστορικές, που είπες. Ίσως η έκφραση μυθιστορία να αποδίδει λίγο περισσότερο αυτό, ναι, με την έννοια ότι ο μύθος είναι σεβαστός, αλλά πρέπει να χρονολογηθεί. Αν λοιπόν χρονολογήσουμε την κατασκευή και με την φωτάργια και με τη μέθοδο του Άφρακα 14 και βρίσκουμε κατασκευές του 6.000 π.Χ., του 5.000 π.Χ., του 4.000 π.Χ., το Σέσκλο, 6-7 πάει το. Ναι. Το Διμήνιον, το οποίο είναι φρούριο, 5, περιφραγμένο, 6, 7, 5, με κατασκευές, και κάπου εκεί υπάρχει και το πρώτο ταφικό κατασκεύασμα, που είναι ο προάγγελος των ταφικών μνημείων αργότερα του βασιλιά Μηνία ή του Ατρέα κάτω στην Πελοπόννησο. Αυτά που έχουμε μάθει να λέμε μικυναϊκά και που... Αφού αυτά χρονολογούνται λοιπόν σε χιλιετίες πολύ πριν από την έκρηξη του ηφαιστείου της Σαντορίνης, που έχει χρονολογηθεί στο 1640 π.Χ., τι γίνεται με την επίσημη αρχαιολογική θέση? Ότι αυτά έρχονται μπροστά, εντάσσονται δια της βίας, εντός εισαγωγικών. Από μόνα τους, ναι, πιέζουν εκεί. Πιέζουν. Στη Μυκηναϊκή εποχή, που οι Μυκηναίοι είναι μετά την έκρηξη. Και έχουμε λοιπόν κατασκευές που είναι του 2000, του 2,5, του 3000 π.Χ. και έρχονται και λένε ότι είναι στη Μυκηναϊκή εποχή. Αυτά τα έχουν... Αυτά δεν γίνεται. Δεν γίνονται. Είναι γελία πράγματα. Τα έχουν ονομάσει γενικώς προϊστορικά τείχη, κυκλόπια τείχη. Έχουν δώσει κάποιους τέτοιους τίτλους. Ναι. Για να μην πάει το μυαλό του καθενός και ότι εδώ πέρα κάτι παίζεται. Λέει, τι πάνε από κυκλόπια τείχη? Τα χτίσανε οι κύκλοπες. Δηλαδή κάποιοι πολύ δυνατοί άντρες που ήταν πολύ ψηλοί, σωματώδεις, θηριώδεις κλπ. Και βλέπεις κάτι κατασκευές οι οποίες λες, δεν αυτό πώς χτίστηκε τώρα. Πώς κουβάλισε πέτρες 200 τόνων, 150 τόνων, 300 τόνων κλπ. Τα κουβάλισε εδώ πέρα και τα έχτισε όλα. Πώς τα ανύψωσε, πώς τα λατόμησε, πώς τα έφερε από τόσα χιλιόμετρα? Γιατί τα τείχη της Στήρινθας δεν είναι μόνο ότι προηγούνται των Μυκηνών, γιατί πρώτα ήταν η Τίνθα και μετά οι Μυκηνές, αλλά οι πέτρες, το κοντινότερο λατομείο, μάλλον το λατομείο από το οποίο ήρθαν οι πέτρες, είναι 25 χιλιόμετρα μακριά. Και πάλι όμως μετά την έκρηξη της Σαντορίνης. Ναι, βέβαια, βέβαια. Εδώ είπαμε πριν ότι βέβαια μιλάμε για χιλιάδες χρόνια. Θέλω να πω, δηλαδή, όταν βλέπει ο άνθρωπος, ο απλός τουρίστας, ο πολίτης που πηγαίνει και βλέπει ένα τείχος, πρέπει να σκεφτεί πού είναι το λατομείο. Δεν τον αφήνουν όμως οι ξεναγοί. Ναι. Οι ξεναγοί έχουν ένα συγκεκριμένο μόντους και λένε αυτό που τους λένε. Θα με συγχωρέσεις να σου πω κάτι. Από πού ήρθε αυτή η πέτρα δηλαδή, ναι. Ναι. Ήμουνα, όχι σε αμφιβολία, υποψιασμένος πάρα πολύ. Πρόσφατα άκουσα μια εκπομπή σε γνωστό ραδιοφωνικό σταθμό με πολύ γνωστό δημοσιογράφο και ένα σεβαστό team αρχαιολόγων, καθηγητών, οι οποίοι περιγράφανε το πώς το φως ήρθε ξανατολών. Το γνωστό παραμύθι. Α, το φως γενικά, το πνευματικό, ναι, φως. Το πνευματικό φως, οι κατασκευές, οι καλλιέργειες και πάει λέγοντας. Από τη Μεσοποταμία. Και δεν βρέθηκε ένας να κάνει την απλή ερώτηση. Αν τη λένε Μεσοποταμία και αυτή είναι ελληνική ονομασία, ποιος την ονόμασε έτσι? Οι άνθρωποι που ζούσαν εκεί, οι Βαβυλώνοι, οι Χεταίοι, δεν ξέρω ποιοι άλλοι, είχαν ελληνική λαλιά και την είπαν Μεσοποταμία, ή πήγανε κάποια ελληνικά φύλλα και δώσανε... Είδαν ότι είναι ανάμεσα σε δύο ποτάμια. Επομένως, δεν κολλάει το να ήρθαν αυτοί από εκεί σε εμάς. Όπως είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες, γιατί πρέπει να παρατηρούμε τα τοπονύμια, λέμε η Προποντίδα. Προποντίδα τη λες μόνο αν είσαι Έλληνας. Μόνο από το Αιγαίο πηγαίνεις προς τον Πόντο. Γιατί είναι πριν, γιατί αν το ονομάτιζαν. Αν ήταν ανάποδα. Ανάποδα θα τη λέγανε Μεταποντίδα. Μεταποντίδα. Έτσι γίνεται. Άρα, γιατί λέει όλος ο κόσμος Προποντίδα, σημαίνει ότι την έχουν. Αυτό πρώτη φορά το χακού. Μπράβο σου. Πολύ καλή παρατήρηση. Όχι, θέλω να πω ότι τα τοπονύμια έχουν πολύ μεγάλη βάση. Και παρότι προσπαθούν να τα κρύψουν, παρότι προσπαθούν. Μας καθοδηγούν. Ναι.
Μας αν τα διαβάσεις καλά τα τοπονύμια, όπως πυραμίδες. Τις κάνανε, λέει, οι Αιγύπτιοι. Μα γιατί όλος ο κόσμος τότε, αφού τις κάνανε οι Αιγύπτιοι, τις ξέρει με το ελληνικό όνομά τους παντού. Πυρ και Άμις. Ναι. Που είναι φωτιά, δηλαδή, και δοχείο φωτιά. Έχεις δει εσύ κάτι άλλο που να το κατασκεύασε ένας άλλος λαός και να το ονομάτισε ένας άλλος λαός από τον οποίο, από τον άλλο λαό, να το πήρε όλος ο κόσμος. Όταν θα φτάσουμε στις πυραμίδες, σου έχω εκπλήξεις. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, ας το γυρίσουμε λοιπόν πάλι. Λέμε λοιπόν για τα κτίσματα τα οποία πάνε πρώτου ηφαιστείου της έκρηξης του ηφαιστείου της Θήρας. Της Θήρας. Η οποία, πρόσεξε να δεις, πριν 10 χρόνια λέγαμε ότι 1550. Τώρα λέμε ότι το 1640, δηλαδή μέσα σε ελάχιστα χρόνια πήγε 100 χρόνια πίσω. Μπορεί να γίνει και μια νέα μετατόπιση. Με νεότερες ίσως δεν ξέρει. Όμως η έρευνα, γι' αυτό ποτέ ένας επιστήμονας δεν πρέπει να δογματίζει. Πρέπει να αφήνει ανοιχτά παράθυρα και δεν ξέρει τι θα βρεθεί, η γη αυτή τι θα βγάλει αύριο. Μην το διαψεύσει. Πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός. Εδώ λοιπόν έχουμε έναν υπέροχο πολιτισμό στο ακροτήρι της Θήρας, ο οποίος καταστρέφεται με την έκρηξη, με υπέροχες τοιχογραφίες, με υπέροχα τριώροφα σπίτια. Δεν χτίζονται τα τριώροφα σπίτια από τη μια μέρα στην άλλη. Σήμερα έμαθα να βάζω το ένα πετραδάκι πάνω στο άλλο και μέσα σε 20 χρόνια κάνω τριώροφη πολυκατοικία. Τα θεμέλια, το πιο μεγάλο λίθο κάτω, το πιο μικρό επάνω, το πιο ελαφρύ λάσπο από πιο πάνω, μετά με άχυρα, με έψω. Πώς θα οικοδομήσω ένα τριώροφο σπίτι είναι πρόβλημα ακόμα και σήμερα. Φαντάσου ότι μέχρι οι αρχές του 20ου αιώνα οι άνθρωποι που χτίζανε εδώ πέρα ένα σπιτάκι κάνανε και έναν όροφο προσπαθούσαν να κάνουν με το ζόρι. Δεν είναι, έγινε επιστήμη. Και όπως όλες οι επιστήμες, όλες οι τέχνες παίρνουν χρόνο μέχρι να φτάσουν σε ένα κορυφαίο του στάδιο. Εξελικτικά. Εξελικτικά. Έτσι και η αρχιτεκτονική για να φτάσει από το μονόροφο στο τριώροφο έχει δουλίτσα, έχει χρόνο. Άρα λοιπόν, στην εποχή της εκρήξεως του ηφαιστείου υπήρχαν τριώροφες οικοδομές. Αυτό λοιπόν μας λέει ότι οι προηγούμενοι που ζούσαν πριν από αυτό, πριν και αυτή η έκρηξη σκεπάσει τα πάντα και καταστρέψει τα πάντα, θα είχαν έναν ανάλογο πολιτισμό. Δεν μπορεί δηλαδή οι μεν να είχαν τριώροφα και οι άλλοι απέναντι να ήταν σε χειροκαλύδες. Δεν γίνεται αυτό. Αυτό πες μου σε ποιο πολιτισμό γίνεται, να σου πω ότι έτσι είναι τα πράγματα. Ταυτόχρονα βλέπουμε πρώτου της εκρήξεως κυκλόπια τείχη. Πύλες με πυλίδες, οι οποίες είναι πάνω από 600 τόνους. Πώς μεταφέρθηκαν αυτά? Με σχοινιά κουβαλήθηκαν, με μουλάρια, με γαϊδούρια, γιατί άλογο δεν τα κουβαλάει. Με δούλους που λένε έχουν βρει ό,τι πιο εφάνταστο μπορείς να φανταστείς, εκτός από την υψηλή τεχνολογία που μπορούσαν να έχουν. Και όταν λέω τεχνολογία, μην πάει κανένα στο μυαλό σε τίποτα κομπιούτερ, δεν λέμε τέτοια πράγματα, αλλά είχαν τον τρόπο των γερανών, τα υπομόχλια, τους μοχλούς, τον τρόπο με τον οποίο μπορούσαν και δεν ήταν ξύλινα, γιατί το ξύλο δεν μπορεί να σηκώσει αυτά τα πράγματα, ήξεραν το μέταλλο, ήξεραν την κατεργασία του μετάλλου, ήξεραν το κράμα, το πώς θα τα σηκώσουν αυτά, πώς θα τα μεταφέρουν αυτά, πόσοι άνθρωποι θα χρειαστούν για όλα αυτά κλπ. Έτσι λοιπόν βρίσκουμε κυκλόπια τείχη παντού στην Ελλάδα και σε όλη τη Μεσόγειο. Να μην το ξεχνάμε, η Σαρδινία έχει απίστευτα πράγματα. Η Μάλτα. Η Μάλτα έχει απίστευτα πράγματα. Η Σικελία, και τώρα το λέμε αυτό γιατί όλα αυτά είναι περιοχές ελληνικού ενδιαφέροντος. Η Μάλτα, όπως η Σικελία, η Ισπανία, η Ιβηρική Χερσόνησος, όλοι γενικότερα. Η Βόρεια Αφρική έχει τέτοια. Πολλά μάλιστα εκεί τα λένε ότι τα φτιάξει ο Ηρακλής. Έχουν τέτοια ονόματα. Έτσι. Ξέρουμε και εμείς τους άθλους του. Ο Άτλας, το βουνό ολόκληρο. Η Χερσόνησος της Καθημάς Ανατολής είχε και αυτή τέτοια πράγματα. Ο Βόρειος Πόντος, γιατί όταν μιλάμε για πόντο, εξαντλείται το ενδιαφέρον μας στην νότια ακτή του πόντου. Έτσι, επειδή έχουμε. Αλλά έχουμε ολόκληρο ελληνισμό στο βόρειο. Τον οποίο δεν ξεχνάμε. Είναι θρακικός πολιτισμός, οι Θράκες είχαν πάει εκεί, είναι αποικίες που είχαν κάνει δική μας από τη Μίλητο και από άλλες περιοχές που είχαν πάει εκεί κλπ. Τα ξεχνάμε αυτά αποδίδοντας σε κάποιους άλλους. Τέχνες, γράμματα, σοφίες. Θέλοντας να κόψουμε το χέρι μας, το πόδι, να αυτοκτονήσουμε, να κάνουμε χαρακί. Δεν ξέρω τι θέλουμε να κάνουμε. Πριν το κάνουμε αυτό. Αλλά συγγνώμη, στο Δούναβι. Ναι. Κυκλόπια τείχη. Στην Ιρλανδία, κυκλόπια τείχη. Στη Γαλλία πολλά. Στην Σκωτία πολλά. Και έχει κάνει και ολόκληρη μελέτη για τη Σκωτία και τα τοπονιμιά της. Τα οποία εθελοτυφλούμε και τα βλέπουμε και τα αποδίδουμε σε κάποιους ανύπαρκτους. Οι Κέλτες δεν υπήρχαν, οι Κέλτες τότε, τι να κάνουμε τώρα? Εμείς μπορούμε να βρούμε το νήμα αυτό, ναι. Και γι' αυτό είπα πριν, θα πάρουμε αμπάριζα πάλι από τον ελλαδικό χώρο. Είπες για τα διόροφα και τριόροφα σπίτια στη Σαντορίνη.
Μάλιστα πήγε πρόσφατα και ο Πρωθυπουργός, από ό,τι ξέρω, ο κ. Μητσοτάκης, και ξαναγήθηκε στην πόλη αυτή του Ακρωτηρίου. Είναι ακόμα όρθια οποίες... Σαντορίνη. Η Σαντορίνη είναι όρθια, δεν πέφτει το στέγαστρο, είναι καλό από ό,τι είδα. Αλλά τριώροφο σπίτι, Γιώργο μου, σου θυμίζω πού έχουμε. Έχουμε στη βυθισμένη πόλη, στο Παυλοπέτρη, στον κόλπο της Νεαπόλεως, δηλαδή το Λακωνικό, όπου εκεί έχουν εντοπιστεί τριώροφα σπίτια κάτω από το νερό. Η χρονολόγηση του πότε είχαν κτιστεί αυτά μας πάει στην εποχή των Μηνίων, στο 3000 π.Χ. Και δεν είναι μόνο η κατασκευή των σπιτιών. Έχουν βρεθεί ακροκέραμα, που σημαίνει ότι έχουμε κατασκευή, έχουμε κεραμοποιία. Έχουν βρεθεί από αργαλιό εξαρτήματα, βάρη, τα οποία δείχνουν ότι υπήρχε υφαντουργία. Έχει βρεθεί προβλήτα στην οποία μπορούσαν να παρκάρουν, να το πω εντός εισαγωγικών, πλοία. Που μεγάλα. Άρα είναι εμπόριο πορφύρας εκεί πέρα. Ναι. Μπράβο, αν το προσθέτεις και αυτό. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι έχουμε μια πόλη βυθισμένη στη θάλασσα, όπου μια νεοζηλανδική αποστολή, η οποία έχει, το έχει φέρει τα πάνω κάτω που λέμε, έχει εντοπίσει αυτά τα ευρήματα. Αν λοιπόν είχαμε μια πολιτεία, έχουμε και τους αντίστοιχους ανθρώπους. Δεύτερο ίχνος. Επειδή πες για αυτή την πολιτεία και ανακοινώθηκε ότι είναι η μεγαλύτερη υποβρύχια, αρχαία υποβρύχια πολιτεία στον κόσμο. Στον κόσμο. Έτσι. Μέχρι τώρα. Έτσι. Με γνωστά στοιχεία. Έτσι. Επομένως λοιπόν, αυτός ο κόσμος που έζησε εκεί δραστηριοποιήθηκε και πέθανε. Επιγενές ολόκληρος. Και κάποια στιγμή ανεβήκαν τα νερά και τα σκεπάσανε. Και έπεσε στη λησμονιά. Τώρα όμως τα βρίσκουμε. Mm-hmm. Τι ήταν αυτός ο λαός? Ινδοευρωπαίοι που ήρθαν από τις στέπες? Γηγενείς πρωτοέλληνες, οι οποίοι είχαν αυτές τις δραστηριότητες. Θέλουμε κι άλλοι. Πάμε λιγάκι στο Βόρειο Αιγαίο. Έχουμε τη Λίμνο. Όπου εκεί υπάρχει η λεγόμενη Πολιόχνη. Πόλη η οποία όχι μόνο τα ευρήματα αποδεικνύουν κατοίκηση, δραστηριότητες, τέτοιες θαλάσσιες, εμπορικές κλπ. Αλλά η Ιταλική αποστολή, η οποία έκανε εκεί τις εργασίες, βρήκε κατάλοιπα κατασκευής δημοσίας χρήσεως. Διότι ως τώρα ξέρουμε πόλεις οι οποίες έχουν σπίτια, έχουν παλάτια, έχουν οτιδήποτε άλλο της κατοίκησης των συγκεκριμένων, του συγκεκριμένου κόσμου, του βασιλιά, της ηγετικής τάξης κλπ. Κτίσμα όμως που του δόθηκε ο χαρακτηρισμός ως δημόσιο, πρώτο κοινοβούλιο του κόσμου, και που αντιστοιχεί στο αγγλικό κοινοβούλιο, που είναι με αντικριστές κερκίδες, και γι' αυτό το είπαν έτσι. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ο κόσμος εκεί δεν έτρωγε, κοιμόταν, εμπορευόταν, ψάρευε, κυνηγούσε, αλλά διαβουλεύονταν δημοσίως, πράγμα που σημαίνει ότι έχουμε θεσμούς. Πότε? Το 3 και 3.500 π.Χ. 5.5 πάει αυτό. Αλλά μπορεί να πάει και 5.5. Εγώ σου λέω 3.5. Ναι. Γιατί έτσι είναι, το είχα δει εγώ. Είναι διάφορες φάσεις. Η Πολιόχνη συνεχίζει και υπάρχει σε διάφορα. Όπως η Τρία. Όπως η Τρία, ναι. Είναι σε διάφορες φάσεις της Πολιόχνη. Ναι, είναι περίπου οι πρώτες φάσεις της αντίστοιχες με την Πολιόχνη. Είναι απέναντι. Συνυπάρχουν. Η μία με την άλλη φαίνονται. Ναι, και τους με την άλλη. Άρα λοιπόν έχουμε ένα πρωτοελληνικό φύλλο. Οι αρχές της δημοκρατίας είναι εκεί. Είναι το πρώτο κοινοβούλιο στον κόσμο. Και πρέπει να πούμε ότι αν θέλουμε να μιλάμε για την κοιτίδα της δημοκρατίας, η κοιτίδα της δημοκρατίας εντοπίζεται μέχρι τα μέχρι σήμερα αρχαιολογικά δεδομένα στη Χίο και στην Λίμνο, στην Πολιόχνη, όπως ναι, είπες. Ναι. Αυτός ο χώρος πράγματι γράφει κοινοβούλιο, γράφει η πρώτη βουλή του κόσμου. Είναι τρομερό ότι δεν την έχουν επισκεφτεί οι Έλληνες πρωθυπουργοί. Δηλαδή, κανονικά, όταν θα πρέπει να ορκίζονται, ορκίζονται στη Βουλή και στο Συμβολικά σύστημα, θα ήταν σημαντικό. Η πρώτη τους επίσκεψη θα πρέπει να είναι όλοι οι καινούργιοι ορκισμένοι βουλευτές. Ναι. Έτσι θα το θεωρούσα εγώ σημαντικό, και διαφήμιση σε όλο τον κόσμο. Θα πρέπει με το που ορκίζονται την άλλη μέρα να παίρνουν το καραβάκι, βολτούλα, ωραία, μια χαρά, ταξιδάκι, δημόσιο, δεν πληρώσουν και τίποτα αυτοί ούτως ή άλλως. Να πάνε εκεί να το δούνε, να φωτογραφηθούν και να πούνε: φωτογραφιζόμαστε εδώ που το Αιγαίο μας γέννησε. Έτσι αποδεικνύεται η συνέχεια του ελληνισμού και είναι, πιστεύω εγώ, η πλέον κραυγαλαία απάντηση σε αυτούς τους ανατολών βαρβάρους, τους Τούρκους και τον πρόεδρό τους, που σου λένε φύγετε για να έρθουμε εμείς. Mm-hmm. Γιατί εμείς τα είχαμε. Πότε τα είχαμε? Πριν 300, 400, 500, 1000 χρόνια, σφάζοντας, καταστρέφοντας, διώνοντας και γενοκτονώντας, ενώ εμείς τα είχαμε δημιουργώντας
χιλιάδες χρόνια πριν και πρέπει να είμαστε περήφανοι για αυτούς τους προγόνους. Όχι απλά ψώρο περήφανοι, αλλά σαν να τα έχουμε παραδείγματα για τα επόμενα που πρέπει να έρθουν. Αυτό που, λοιπόν που είπες, να δώσει ο Πρωθυπουργός ή η κυβέρνησή του το έναυσμα για μια τέτοια σύνδεση της διαρκείας του ελληνισμού, είναι ένα πολύ καλό που παροτριπτικό δείγμα. Πιο τουριστική άποψη από αυτήν εδώ να πάει το κοινοβούλιο στο αρχαιότερο κοινοβούλιο του κόσμου που είναι της χώρας ο οποίος σήμερα κυβερνάει αυτό το κοινοβούλιο, δεν υπάρχει. Σε ένα νησί που οι Τούρκοι δεν θέλουν να το βάλουν καν μέσα στις διαδικασίες, θεωρώντας ότι αυτό δεν υπάγεται στον ελλαδικό, στο κράτος μας, δεν μπορούμε να έχουμε εκεί στρατό, δεν μπορούμε να το χρησιμοποιούμε στις ασκήσεις, γιατί υποτίθεται είναι ενεφελώδες το καθεστώς. Όταν εδώ αποδεικνύεται ελληνική δραστηριότητα 5.000 ετών το λιγότερο. Ναι. Και θα σου πω και κάτι άλλο, το οποίο το έχω πει σε ομιλία μου βέβαια, παρόντος του Ιταλού αρχηγού της αρχαιολογικής ανασκαφής εκεί, ο οποίος πήρε και σύνταξη και μου το εκμυστηρεύτηκε λίγο πριν φύγει. Σε ένα νότιο κομμάτι της, δεν θα πω πού και τι, γιατί ακόμα είναι σε εξέλιξη, της Λίμνου, έχει βρεθεί κατοίκηση πέρα από το 13.000 χρόνια πριν από σήμερα. Πάμε σε προκατακλυσμία. Ναι. Ας τα αφήσουμε αυτό. Ας τα αφήσουμε αυτό, αλλά το κρατάμε έτσι να είναι καταγραμμένο. Ή ο γιος σου ή ο γιος μου μπορεί να το ψάξουν αργότερα. Ναι. Ας μην το σκαλίσουμε. Θέλω να πω κάτι άλλο. Απέναντι όμως στοιχείο, πολύ πριν γίνει η δημοκρατία των Αθηνών, που θεωρούμε αρχή της δημοκρατίας, έχει βρεθεί και υπήρχε η λεγόμενη χιακή στήλη, όπου πραγματικά μιλούσε για τη δημοκρατία στοιχείο, πως αυτή λειτουργούσε με το κοινοβούλιο κλπ. Αυτή η στήλη εκλάπη όταν η χίωση το ακόμη υπό Οθωμανική κατοχή και υπάρχει, φυλάσσεται, λέγεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Κρατονοπόλεως χωρίς να εκτίθεται. Όσες φορές έχω πάει δεν την έχω δει. Δεν συμφέρει να εκτίθεται. Δεν συμφέρει να εκτίθεται, ναι. Θα ήταν άλλο ένα ισχυρό μήνυμα της ελληνικής κυβερνήσεως, της όποιας ελληνικής κυβερνήσεως επιτέλους, να την πούμε και ελληνική, εάν ζητούσε αυτό το εχέγγυο, το γραπτό κείμενο ύπαρξης, γιατί μιλάμε για γραπτό κείμενο ύπαρξης δημοκρατίας πια, από το Αρχαιολογικό Μουσείο της Κωνσταντινούπολης πίσω να έρθει στη χώρα. Έχεις πληροφορίες που μπορούμε να το χρονολογήσουμε αυτό? Αυτό το δίνουν τον 7ο αιώνα. 7ο αιώνα. Έκτος με 7ο αιώνα. Ναι. Έτσι, μιλάμε όμως για γραπτό κείμενο. Πρέπει να είναι συνέχεια όμως όλων αυτών που είπαμε πριν. Ναι, αλλά θέλω να πω ότι έχουμε γραπτό κείμενο απόδειξης λειτουργίας δημοκρατίας. Κοινοβουλίου δηλαδή. Κοινοβουλίου. Άλλωστε, ο Σόλωνας, όπως ξέρουμε από τα κείμενα του, από τα κείμενα μας άφησαν, όταν του ανατέθηκε να σκεφτεί πώς θα γίνει η δημοκρατία και πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό, έφυγε και πήγε σε όλη την Ελλάδα, ταξίδεψε, πήγε στην Κρήτη, πήγε στα νησιά του Αιγαίου, πήγε στην Κύπρο, πήγε σε διάφορα νησιά, πήγε στη Χίο, να συλλέξει νόμους, να συλλέξει... Άρα όλοι οι άλλοι είχαν ένα τύπο κοινοβουλίου, ένα τύπο δημοκρατίας. Πολιτεύματος. Πολιτεύματος, δημοκρατικού όμως πολιτεύματος, γιατί το κοινοβούλιο σημαίνει δημοκρατικό πολίτευμα, ο οποίος πήρε τα καλύτερα στοιχεία και έφτιαξε αυτό που θεωρούμε χρυσό αιώνα και το θα σου κάνω μια παρατήρηση εδώ και είναι σημαντικό. Εμείς δεν είχαμε ποτέ στον ελλαδικό χώρο βασιλείς, να το πω υπ' αυτή την έννοια, ηγεμόνες, οι οποίοι να είναι απόλυτοι άρχοντες. Μονάρχες. Πάντα υπήρχε κάποιο συμβούλιο γερόντων, σεβαστών που είχαν περιουσία, που άβλυνε την ηγεμονική εξουσία και πάντα έδινε λόγο ο βασιλεύς σε αυτά τα συμβούλια. Ήταν πολύ πιο εύκολο να πάει δηλαδή η εξέλιξη στα δημοκρατικά πολιτεύματα στην Ελλάδα, ενώ τα πέριξ πολιτεύματα, τον Φαραώ, των Βαβυλωνίων, των Περσών κλπ. Όχι, οι σατράπες ήταν, εν πάση περιπτώσει, μικρότεροι αυθέντες, απόλυτοι, και δίναν λόγο στο μεγάλο βασιλιά. Ο μέγας βασιλιάς, ο Φαραώ, ο έτσι, ο αλλιώς. Εκεί έχουμε απόλυτη μοναρχία. Και από κάτω δεν έχουμε πολίτες, έχουμε σκλάβους οι οποίοι υπακούν κλπ. Εδώ ο Έλληνας, γιατί είπες κάτι για δόγμα πριν και είναι πολύ σημαντικό, ελεύθερο ελληνικό πνεύμα και δόγμα δεν ταυτίζεται. Με τίποτα. Έτσι. Με τίποτα. Δηλαδή ο Έλληνας ζούσε και σκεπτότανε με τη θέση, την αντίθεση που προήγαγε τη σύνθεση. Πρόοδος χωρίς σύνθεση δεν υπάρχει.
Όπου υπάρχει δόγμα, δεν υπάρχει αντίθεση. Παραμένει λοιπόν η θέση και διαιωνίζεται. Γι' αυτό και ακούμε τώρα. Ανάποδη θέση, θέση. Ναι, δηλαδή γι' αυτό και είχαμε στο μεσαίωνα ότι η γη είναι επίπεδη. Όποιος έλεγε ότι είναι στρογγυλή ή γυρίζει πίσω γύρω από τον ήλιο, αυτό που ο Αρίσταρχος το βρήκε, τον αποκεφαλίζανε, τον καίγανε, τον ζεματίζανε κλπ. Γιατί δεν υπήρχε η αντίθεση. Μόλις εκφραζότανε με τον Γαλιλαίο, τον καίγανε. Αυτό είναι όλο. Αυτό. Και αυτό είναι μια παρατήρηση πολύ σημαντική. Πολύ σημαντική, ότι ο Έλληνας δεν θέλει δόγμα, ούτε καν τον νόμο τον ίδιο να ισχύει για πολύ καιρό, γιατί ξέρει ότι οι συνθήκες αλλάζουν. Οι νόμοι είναι σωστοί και καλοί για την εποχή που βγαίνουν. Μπορεί μετά από μια εβδομάδα, 10 μέρες, 20 μήνες να έχουν αλλάξει οι συνθήκες, οπότε ή να αναχρέαζος ή να χρειάζεται μετατροπή. Μα δεν υπάρχει πρόοδος. Αυτό είναι το, η πεμπτουσία της δημοκρατίας. Ακριβώς. Έτσι, το να εναλλάσσονται όλα αυτά τα πράγματα. Συμφωνούμε απόλυτα. Και στην Ελλάδα το έχουμε από τότε που έχουμε κοινοβούλιο. Πότε έχουμε κοινοβούλιο, παιδιά, στην Ελλάδα? Από την 6η χιλιετία π.Χ. Δηλαδή πριν 8.000 χρόνια από σήμερα, εμείς είχαμε κοινοβούλιο. Το επειδή πες για τον Ερντογάν όμως, είναι τραγικό να σκεφτούμε το εξής. Ακριβώς απέναντι από την Δωδεκάνησα είναι η Λυκία, η αρχαία Λυκία. Εκεί υπάρχει πρωτεύουσα η Ξάνθος. Η Λυκία είχε κάνει μια συνωμοσπονδία πόλεων. Πώς είχε κάνει μια... Το αναφέρει στο βιβλίο σου, η άγνωστη Μικρά Ασία. Μπράβο. Αυτό και είναι πολύ σημαντικό. Αυτό που λες. Είχε κάνει μια συνωμοσπονδία και είχε βρει έναν τρόπο με τον οποίο θα τα κράτη αυτά μεταξύ τους, κατά κάποιο τρόπο θα ενώνονται, ποιες είναι οι υποχρεώσεις του καθενός κλπ. Και το είχε κάνει ένα σύνταγμα. Και είχε κάνει το Σύνταγμα των Λυκίων. Το οποίο υπάρχει και μάλιστα τρία κεφάλαια από το σύνταγμα αυτό χρησιμοποίησαν και οι Αμερικανοί όταν κάναν το πρώτο σύνταγμά τους για το να κάνουν την Ομοσπονδία των Ηνωμένων Πολιτειών. Και το παραδέχτηκε και το είχε αναφέρει και ο ίδιος ο Τραμπ. Να προσθέσω κάτι σε αυτό, με συγχωρείς που σε διακόπτω. Επίσης έχουν πάρει από το σύνταγμα το οποίο συνέταξε ο δισεγγονός του Ολυμπιονίκη Διαγόρα, ο οποίος ήταν αυτός ο οποίος συνέταξε το ιδρυτικό της συγχωνεύσεως των τριών πόλεων της Ρόδου, δηλαδή η Αλισσός, Κάμηρος και Λίνδος, και έτσι έγινε η Μεγάλη Ρόδος. Αυτό το, ο συνταγματικός χάρτης, ο οποίος συνετάγει, δεν θυμάμαι τώρα, δεν έχω πρόχειρο το όνομα του συγκεκριμένου απογόνου του Διαγόρα, πήρανε όντως οι Αμερικάνοι και το χρησιμοποιήσανε σε άθρα του δικού του συντάγματος. Θέλω λοιπόν να πω γιατί για τον Ερντογάν έχουν γίνει τέτοια, γιατί εμείς είμαστε οι πρώτοι διδάξαντες, ότι είχε πει θα αναστηλώσει αυτό το κτίριο που ήταν η Βουλή των Λυκείων, της Ομοσπονδίας των Λυκείων. Στην Ξάνθο. Στην Ξάνθο, την αρχαία ελληνική Λυκεία, και θα καλούσε όλους τους προέδρους δημοκρατίας όλων των κρατών για να το γιορτάσουν. Και να πούνε καλωσορίσατε στην Τουρκία που εδώ γεννήθηκε η δημοκρατία. Και το χειρότερο ακόμα από όλα είναι, εκτός ότι ο ψεύτης, ο κλέφτης, ο απατεώνας, ο κάπηλος, έτσι, το χειρότερο από όλα είναι ότι η δικιά μας η Προεδρία πρώτη-πρώτη είχε πει «ΟΚ, okay, θα έρθω». Είχε αποδεχθεί δηλαδή να πάει. Ελαφρότητα. Ευτυχώς, το λιγότερο που μπορώ να πω. Ευτυχώς που δεν έγινε, γιατί οι αρχαιολόγοι οι Τούρκοι απαγορεύσανε να χτιστεί εντός του αρχαιολογικού χώρου της Ξάνθου ένα κτίριο το οποίο η μακέτα ήταν έτοιμη, τα έχω στο βιβλίο μου, η μακέτα ήταν έτοιμη, οι φιέστες ήταν έτοιμοι, οι κορδέλες είχαν αγοραστεί και θα ξεκινήσαν να χτίζανε ένα κτίριο μέσα για να κάνει τις φιέστες της δημοκρατίας. Αυτό είναι το ανιστόρητο. Και δεν το κάνουμε εμείς, και δεν το κάνουμε εμείς, δεν έχει πάει ο πρόεδρος της δημοκρατίας μόλις ορκίζεται να πηγαίνει στη Λίμνο, δεν έχει πάει, δεν πάει, δεν πατάει το ποδαράκι του. Είναι εξοργιστικό, Γιώργο, γιατί η επιλογή των ανωτάτων αρχόντων γίνεται με διάφορα κριτήρια που ενδεχομένως να είναι και ωφέλιμα και χρήσιμα. Δηλαδή, οικονομολόγος, συνταγματολόγος, νομικός χρόνων κλπ. Κλπ. Το ιστορικά ενημερωμένος δεν τίθεται ως προϋπόθεση. Και εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε να είναι το πρώτο. Δεν μπορεί να μιλάμε για ηγέτη έθνους και κράτους που να είναι ανιστόρητος. Έχω πει ότι θα πρέπει να περάσει ένα απλό τεστ του Θουκυδίδη γυμνασίου. Αν το περάσει, οκ. Okay. Ναι. Ένα απλό τεστ του Θουκυδίδη. Κριτήριο. Δηλαδή ένα κριτήριο, ρε παιδί μου, τι γράφουν τα παιδιά στο Θουκυδίδη, στο γυμνάσιο, όχι λύκειο, μην πάμε δύσκολα, στο γυμνάσιο, τι γράφουνε. Γράψτε το. Το ξέρεις, έχεις να τα απαντήσεις, αν το έχεις, οκ, okay, κάνεις για τη θέση.
Δηλαδή δεν γίνεται να περνάς ΑΣΕΠ για την θέση του κλητήρα στο δημόσιο και για να γίνεις υπουργός ή να γίνεις πρωθυπουργός ή πρόεδρος δημοκρατίας ή βουλευτής να μην έχει ΑΣΕΠ. Να μην έχει πέντε προϋποθέσεις. Ή να ξέρεις ότι κάτι διαφορετικό είναι η Μυτιλήνη και η Λέσβος. Έτσι. Και άλλα παρεμφερή πράγματα. Λοιπόν, να μην ξέρεις ότι. Και θα πω και το ένα προσωπικό συμβάν, αν και είναι μακαρίτης πια, αλλά είχαμε πιέσει στη Λίμνο να παρευρεθεί ένας υπουργός πολιτισμού επιτέλους να δει τα ευρήματα, να δει τις ανασκαφές, να δει το πρώτο κοινοβούλιο. Απεδέχθη κάποιος από όλους τους υπουργούς. Περιμέναμε, ετοιμάζαμε τον κόσμο να υποδεχτεί. Επιτέλους έρθει ένας υπουργός πολιτισμού. Κάτι θα αλλάξει στο νησί, κάτι θα πούνε. Έφτασε η ώρα να έρθει η μαύρη λιμουζίνα εκεί, γιατί χωρίς μαύρη λιμουζίνα δεν κυκλοφορούμε. Έτσι δεν γίνεται. Την είχαμε και από εκεί που μέναμε, όταν ήταν η τουαλέτα μας έξω, την είχαμε τη μαύρη λιμουζίνα. Έρχεται, φτάνει, ανοίγει η πόρτα, βγαίνει. Χειροκροτήματα ο κόσμος, εμφανίστηκε το πουρο, αλλά χτύπησε ένα τηλέφωνο, ξανά κλείσε την πόρτα, μπήκε το πουρο μέσα και φύγανε. Δεν πάτησε να δει, να το δει. Ούτε τα προσχήματα δηλαδή. Ούτε τα προσχήματα. Ή κάποιος τώρα, τα σχόλια πέσανε, ή κάποιος του είπε τι πας να κάνεις, θα εμφανιστεί υπουργός πολιτισμού πάνω στο αρχαιότερο κοινοβούλιο του πλανήτη Γη. Άστο, αυτό είναι μεγάλη συμβολική σημασία. Η σηκωφύγε. Πρέπει να αναζητήσουμε ποιος κάπνιζε πουρο. Ναι. Για να δούμε ποιος είναι. Ευτυχώς. Νομίζω πρέπει να ηχνηλατήσουμε το γεγονός. Λοιπόν, ήμουν εκεί όμως και εντάξει, ναι, αλλά εντάξει, τέλος πάντων. Για να συνοψίσουμε λοιπόν τώρα. Λοιπόν, είπαμε μία, ότι εδώ έχουμε πριν από την έκρηξη της Σαντορίνης έναν πολιτισμό και έναν λαό που είναι ελληνικός αδιαφυσβήτητα, ο οποίος έχει κάνει πράγματα και θάματα. Θεσμικά, κατασκευαστικά, πολιτισμικά, γραπτά. Τα θεσμικά είναι πιο σημαντικά για μένα. Προφανώς. Τα θεσμικά για μένα είναι πιο αλλά σημαντικά. Αλλά εγώ σου λέω μία σύνθετη κατάσταση. Μία παρατήρηση. Θα μπορούσαν ποτέ αυτά τα δείγματα πολιτισμού σε έτη, χιλιετίες πρώτης υποτιθέμενης καθόδου των Ινδοευρωπαίων. Όχι, πρέπει να το πούμε, γιατί όσο σημαντικό είναι αυτό που είπες, έτσι πρέπει να αντικρούσουμε και αυτούς που επιμένουν στα σχολεία να διδάσκουν τα Ελληνόπουλα ότι καταγόμαστε από κάποιους μυστηριώδεις Ινδοευρωπαίους. Αγαπητά παιδιά, δεν υπάρχει περίπτωση ένας λαός νομαδικός που έχει κοπάδια και βόσκι και τα περιποιείται, σεβαστό, στις στέπες της Ουκρανίας, της Ουγγαρίας και υποτίθεται ότι αυτή είναι η προγονή μας, να έχει θεσμικούς κανόνες, να έχει κοινοβούλια, να έχει κατασκευές που άλλες είναι βυθισμένες, άλλες είναι έξω στο φως του ηλίου και παραπέμπουν σε πολιτισμό ντόπιο, γηγενή, αυτόχθονα και αυτό μας το κρύβουν κάποιοι. Αναζητήστε το, γιατί αυτό είναι το νήμα του ελληνισμού. Πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι αυτό που λέμε τώρα δεν είναι σε ένα σημείο. Αυτό έχει, αυτή η εκπομπή για κάτι έχει αξία. Αυτά μεμονωμένα μπορεί να τα βρουν παντού. Αλλά ακούνε μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα ότι έκτη, πέμπτη χιλιετία, τέταρτη χιλιετία, τρίτη χιλιετία, πάντως 3.000 χρόνια πριν την έκρηξη, 2.000 χρόνια πριν την έκρηξη του ηφαιστείου και άλλα τόσα χρόνια πριν εμφανιστούν οι Ινδοευρωπαίοι. Στο Σέσκλο, στο Δημήνι Μηνίες, στον Ορχομενό, στην Καστοριά Γραφή, στη Ευρήματα, στην Λίμνο Στοιχείο πράγματα, στον Αϊστράτη πράγματα, στη Σαμοθράκη πράγματα, στη Θράκη πράγματα, στην Πελοπόννησο πράγματα, στα Επτάνησα πράγματα, στην Κέρκυρα και στους Παξούς έχουμε τέτοια πράγματα. Στην Ιθάκη. Στην Ιθάκη. Εσύ την ξέρεις πολύ καλά. Στην Ιθάκη να δεις τι έχουμε. Αλλά θέλω να πω για αυτή την περιοχή, περίοδο. Στα Δωδεκάνησα, στην Κύπρο μας, στη Μικρασία μας, γιατί τότε φυσικά δεν υπήρχαν άλλοι εκεί πέρα κάτοικοι. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεται. Ως αριθμό μπορείς να πεις πόσες αρχαίες ελληνικές πόλεις έχουν εντοπιστεί και το λες στο βιβλίο σου. Έχω εντοπίσει εγώ. Εσύ. Δεν είμαι εγώ ο αρχηγός αυτής της όλης της ιστορίας. Ναι. Μπορεί κάποιοι άλλοι να έχουν εγώ 3.000. 3.000 πόλεις. 3.000 αρχαίες ελληνικές πόλεις με αρχαία ελληνικά στη Μικρά Ασία. Στη Χερσόνησο της Μικράς Ασίας. Μάλιστα. Έτσι. Οπότε καταλαβαίνεις πόσο πυκνοκατοικημένοι είναι, τι απικίες, τι σχέσεις, διασυνδέσεις με τη Μητρόπολη, με τη Μητρική Ελλάδα, εμπορικό δίκτυο κλπ. Μητέρες απικιών. Ακριβώς. Μόνο η Μίλητος είχε 100 απικίες.
Η Μίλητος, ναι, και άλλη, η Σινόπη είχε άλλες τόσες. Η Τρία είχε, γιατί κάτι που δεν το ξέρουμε, εδώ είναι το τρομερό. Τι κάνανε οι Τρόες μόλις χάσανε? Δηλαδή αυτό είναι τρομερό. Μπήκαν στα καράβια ο Αινίας, ναι, και φύγανε για τη Δύση. Και δημιουργήσαν την λένε Ρώμη. Τον Ετρουσκικό, δηλαδή τι κάνανε οι Έλληνες Τρόες, για να μην μπερδευτούμε, παιδιά. Εμφύλιο πόλεμο είχαμε. Ελληνόπουλα που μας ακούτε. Ο Τροϊκός πόλεμος δεν είναι ένας πόλεμος ανάμεσα σε δύο λαούς που δεν γνωρίζονται, σε δύο ξένους που αντιμάχεται ο ένας τον άλλον γιατί θέλει ο ένας τα χωράφια του αλουνού και τον εποφθαλμιά. Όχι. Ήταν, το λέει ο Όμηρος στη Θήτα Ραψοδία. Ένας Όμηρος τα λέει αυτά, και Όμηρος ερμηνεύει τον Όμηρον, μας δίδαξαν οι Αλεξανδρινοί. Ήταν ένας επιδήμιος πόλεμος. Τι σημαίνει επιδήμιος? Εμφύλιος. Εντός ιδίου δήμου. Γι' αυτό θεωρώ, και είναι ίσως προσωπική άποψη, αλλά θεωρώ ότι δεν θα διαφωνήσουμε. Εξίσου μπορούμε να τιμάμε τον Αχιλλέα και τον Έκτορα. Βέβαια. Έτσι. Βέβαια. Να, και μέσα μας, και οι θεοί μας. Η περιγραφή του Ομήρου, ότι ο Έκτορας είπε αυτό το φοβερό «Ίσοι ονός άριστος αμήνεστε περί πάτρης», το έχουμε σε όλα τα μνήματα. Είναι τρομερό. Η Ντερομιγή, η φοβερή Γαλλίδα ελληνίστρια και συγγραφέας, έχει γράψει ολόκληρο βιβλίο για τον Έκτορα. Και έτσι ισοφαρίζει ό,τι έχει γραφεί και ό,τι έχει υποθεί για τον Αχιλλέα, γιατί πράγματι του άξιζε και το Έκτορα. Όχι μόνο του άξιζε, υπερασπίστηκε την πατρίδα του, θερμό έπεσε για την πατρίδα του, δεν είχαν μεταφραστεί ανάμεσά τους. Όχι. Μιλάγανε και καταλαβαινόντουσαν. οι θεοί μας μοιράστηκαν. Όταν γινόταν ο πόλεμος. 6 και 6. Αυτό μας λέει πολλά. Αυτό μας λέει πολλά. 6 θεοί υπέρ των Αχαιών, 6 θεοί υπέρ των Τρώων. Και είναι Αχαιοί με Τρώες. Έτσι, δηλαδή γύρω από τους Αχαιούς συμπτύχθηκε μια ομοσπονδία που συμμάχησε γι' αυτό, και γύρω από τους Τρώες οι υπόλοιποι Έλληνες, Θράκες κλπ. Και άλλοι. Άρα λοιπόν, τι μας λέει αυτό? Και τι έγινε λοιπόν, παιδιά, με αυτούς τους Έλληνες Τρώες, που θα πω πάλι, κοίταξε λίγο τώρα. Είναι εκ των προτέρων προδιαγεγραμμένο ποιος θα χάσει. Με τη λέξη. Τρως σημαίνει τραυματίζομαι. Έχω τραύμα. Άρα ποιος θα τραυματιστεί σε αυτόν τον πόλεμο. Επαγωγικά ίσως, ναι, αλλά εντάξει. Εντάξει, λίγο παίζοντας με τις λέξεις να καταλάβουν. Άλλωστε η πόλη λεγόταν Ήλιον. Ήλιον. Αλλά ήταν Τρώες. Ήταν Τρώες. Ξεκινάνε με όνομα Λούζερ. Λοιπόν, έτσι, για να τα καταλάβουν τα παιδιά λίγο. Σωστό. Για να καταλάβετε γιατί πρέπει να λέγεστε Αλέξανδρος και όχι Αλέξης. Γιατί πρέπει να λέγεστε Γεώργιος και όχι Γεωργάκης. Να λέγεστε, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, μην κόβετε τα ονόματά σας, γιατί τα ονόματα δίνουν, έχουν μια ενεργιούλα που έτσι τραβάνε κάποια πράγματα. Και κάτι ακόμα, είπαμε μετεπιτάσσεως για τον Όμηρο. Δεν ξέρουμε για τον Τροϊκό πόλεμο μόνο από τον Όμηρο. Όχι. Ευτυχώς. Λίγα γράφει ο Όμηρος. Λίγο το τέλος γράφει. Είναι βέβαια τις 54 τελευταίες ημέρες. Δύο μήνες. Όμως εμείς ξέρουμε και γεγονότα πιο πριν. Και μετά. Ναι, και κάποια άλλα που ο Όμηρος σκοπίμως τα απέκρυψε, αλλά αυτό είναι άλλου DVD συνέχεια. Αλλά εν πάση περιπτώσει, σε αυτό που λέμε, ότι έχουμε τα Κύπρια έπι. Συγγραφέα αγνώστου, ο οποίος περιγράφει τον Τροϊκό πόλεμο. Τα οποία πρόσφυγε έχουν χρονολογηθεί τον 11ο αιώνα, αλλά όμως τον 8ο. Τον 8ο, ναι. Υποτίθεται ότι ήταν τότε. Ναι, 300 χρόνια μετά. Εκεί έχω την άποψή μου, την ξέρεις, θα την πούμε. Αλλά θέλω να πω τώρα, είπες για τα Κύπρια έπι. Να εξηγήσουμε τι είναι τα Κύπρια έπι όμως. Που δεν τα ξέρει ο κόσμος. Θα το πεις. Εσύ θα το πεις. Τα Κύπρια έπι. Εγώ θα πω για το Δάριτα. Ναι, αγαπημένος μου. Ναι. Τα Κύπρια έπι μιλούν, είναι έπι, έτσι, που είναι στην αρχαία κυπριακή διάλεκτο, που σημαίνει όλη η περιοχή μίλαγε μία συγκεκριμένη διάλεκτο που όλοι μπορούσαν να καταλάβουν. Άλλωστε τα κυπριακά είναι αρχαιοαρκαδοκριτικά. Δηλαδή, ο οποίος είναι μια τέτοια μίξη. Και μετήχαν Κύπροι με κάποιο καράβι. Βέβαια. Στον Τροϊκό πόλεμο. Βέβαια. Οι οποίοι, κάποιος ποιητής, άγνωστος σε εμάς, δεν μας έχει διασωθεί, έγραψε και διεσώθησαν αποσπάσματα από τον Τροϊκό πόλεμο. Τα οποία δεν υπάρχουν αυτά τα κείμενα, αυτές οι εικόνες, αυτές οι ιστορίες στον Όμηρο, στην Ιλιάδα, αυτά που εξιστορεί ο Όμηρος. Άρα τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι και κάποιοι άλλοι γράψαν για τα Τροϊκά, όχι μόνο ο Όμηρος, και είναι εξίσου σημαντικά. Τα Κύπρια έπι λοιπόν έχουν χρονολογηθεί
τάσσονται, λέγονται τον 11ο αιώνα π.Χ. πριν από σήμερα. Άλλωστε, στοιχεία με γραφή στην Κύπρο έχουμε από τον 16ο αιώνα. Είναι η λεγόμενη αρκαδοκυπριακή γραφή. Και επιγραφές τέτοιες, με αυτά υπάρχουν και στο Μουσείο Μπενάκη. Μπορείτε να πάτε να τις δείτε. Στην Αθήνα εννοώ. Υπάρχουν και στα αρχαιολογικά μουσεία και στο επιγραφικό μουσείο. Υπάρχουν στα μουσεία της Κρήτης και στα μουσεία της Κύπρου. Είναι η λεγόμενη αρκαδοκυπριακή γραφή. Τη λέμε έτσι γιατί θεωρείται ότι είναι ένα μείγμα της Αρκαδικής και της Κύπριας. Ναι, αλλά τότε θα πρέπει να είχαν και οι αρκάδες γραφή. Και να είχαν αρκάδες συγγραφείς. Δεν μπορεί να έχεις εφεύρει τη γραφή και να μην γράψεις τίποτα. Άρα λοιπόν και οι αρκάδες είχαν κάποια κείμενα και αρκαδική γραφή. Θέλω λοιπόν με αυτό να πω ότι τα Κύπρια έπι, οι Κύκλια έπι, έχουν και οι δύο, γιατί για πρώτη φορά εμφανίζεται το λογοτεχνικό σχήμα του κύκλου. Υπάρχουν, προϋπάρχουν του Ομήρου και ο Ομήρος δεν είναι ο πρώτος που γράφει. Είναι ο αρτιότερος, είναι ο καλύτερος και είναι ο σπουδαιότερος, αλλά δεν είναι ο πρώτος που γράφει. Κακώς θεωρούμε ότι ξεκινάει η λογοτεχνία, ξεκινάει η ποίηση, ξεκινάει το έπος, ξεκινάει η φιλολογία με τον Όμηρο. Όχι, ο Όμηρος είναι ένας ακόμα συνεχιστής της μεγάλης ελληνικής σειράς της φιλολογίας που έχουν προηγηθεί πολλοί άλλοι. Όχι μόνο τα Κύπρια έπι που είναι ανώνυμα, έχουμε και πολλούς επώνυμους συγγραφείς που γράψανε πριν από τον Όμηρο. Άλλωστε και ο Όμηρος είχε δάσκαλο έναν πάρα πολύ σπουδαίο συγγραφέα. Που σημαίνει, Γιώργο μου, ότι τα παραμύθια περί μη υπάρξεως γραπτού λόγου των Ελλήνων την εποχή του Τροϊκού Πολέμου δεν είναι καταγέλαστα, είναι αισχρά. Διότι εδώ εμφανίζονται ηγέτες του Τροϊκού Πολέμου, από τη μια μεριά ο Ιδωμενέας, ο βασιλιάς της Κρήτης, που μαζί με τον Μυριώνη συμμετέχει του Τροϊκού Πολέμου, έχει γραμματέα. Αυτός ο γραμματέας δεν είναι δώστη πρόβατα. Κάποια δουλειά έκανε που ήταν του γραπτού λόγου. Έχουμε το Δάρη το Φρίγα που είναι ο γραμματέας του Έκτορα. Και εδώ λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, συνέλληνες και συνελληνίδες, αποκαλύπτεται ότι όλα αυτά τα πρόσωπα που διάφοροι καθηγητές αρχαιολογίας, υποτίθεται ιστορίες, μυθολογίας, μας λέγανε ότι είναι μυθικά πρόσωπα. Δεν είναι μυθικά πρόσωπα. Ήτανε άνθρωποι με σάρκα και οστά και με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, τα οποία για πρώτη φορά, ίσως και από τις σπάνιες, θα χρησιμοποιήσω γραπτό από το βιβλίο μου, πώς ήταν η ωραία Ελένη, πώς ήταν η Ανδρομάχη και πώς ήταν η Κασάνδρα. Εκτός Ομήρου. Εκτός Ομήρου, δεν τα λέει ο Όμηρος, τα λέει ο Δάρης, ο Φρίγας, ο γραμματέας του Έκτορα που ήταν δίπλα. Και λέει λοιπόν ότι η αρχαία Ελένη, η ωραία Ελένη, πραγματικά ωραία, όσο μπορούμε να κρίνουμε από τις αναπαραστάσεις της μορφής της. Ήταν εξαιρετικά ωραία, ευχάριστη και έξυπνη, με ωραιότατες γάμπες, μικρό στόμα και είχε ένα μικρό σημάδι ανάμεσα στα φρύδια της. Η Ανδρομάχη είχε λαμπερά μάτια, ήταν λευκή, υψηλόσωμη, καλοφτιαγμένη, κοσμία, νουνεχής, σεμνοπρεπής και γλυκία. Ενώ η Κασάνδρα ήταν μετρία κατά το ανάστημα, είχε χαριτωμένο στόμα, τα μαλλιά της είχαν πυρό χρώμα, κόκκινο δηλαδή, είχε λαμπερά μάτια και ήξερε να προλέγει το μέλλον. Η Δρυσής, περί της οποίας υποτίθεται κατά τον Όμηρο ήταν η αφορμή της διαμάχης Αγαμέμνονα και Χιλέα, δεν ήτανε, να το πούμε άλλοτε αυτό. Ήταν ωραία, όχι υψηλή, ξανθή με μαλλιά κοκκινοπά, απαλά και τα φρύδια της έσμιγαν επάνω από τα πολύ ερωτικά μάτια της. Είχε σώμα καλοφτιαγμένο, ήταν χαριτωμένη, εντροπαλή, με ευσεβή και απλή συμπεριφορά. Η πολυξένη ήταν λευκή, υψηλή, καλοφτιαγμένη. Ο λαιμός της ήταν μακρύς, είχε μάτια γεμάτα χάρη, τα μαλλιά της ήταν ξανθά και μακριά, τα μέλη της ήταν αρμονικά, είχε μακριά δάκτυλα, ίσχες γάμπες και τα πόδια της ήταν ωραιότατα. Αυτή υπερήχε όλων των γυναικών στην ομορφιά, αλλά είχε απλό φρόνημα και ήταν γεμάτη μεγαλοπρέπεια και γενναιοδορία. Αυτά τα άτομα είναι μυθικά κατά τους συγγραφείς, τους αρχαίους. Αν είναι δυνατόν. Εδώ αυτός που τα περιγράφει αυτά έχει καλαισθησία. Ξέρει τι είναι το κάλος. Έτσι. Ξέρει ψυχολογία. Για να λέει αυτή είναι μεγαλοπρεπής, αυτή είναι νεχής. Σημαίνει ότι έχει ψυχολογήσει, έχει καταλάβει τι είναι.
Εδώ μας δίνονται πράγματα για βάψιμο μαλλιών, για χρώμα, για καλοπισμό, για make-up, για ψημίθιον το λέγανε, με χρώμα μαλλιών. Βλέπει συνδυασμούς, βλέπει μάτια, έχει πρότυπα ομορφιάς, προσέχει τη γάμπα, προσέχει το κορμί, το ύψος, το ανάστημα. Εδώ δεν είναι αυτά, δεν γεννιούνται από τη μια στιγμή στην άλλη. Και δεν είναι μυθικά. Και, ναι, εντάξει, φυσικά δεν κοιμάται ανάσκελο μια μέρα και σκέφτεται τι θα κάνει, τι θα γράψει την άλλη μέρα. Δεν γράφει, ας πούμε, Lucky Luke. Έτσι. Αυτά τα έκανε αυτός που ο Ντερζό που γράφανε Αστερίξ και αυτά. Εδώ δεν έχουμε μια τέτοια πράγματα. Και εκεί έχει ιστορική βασιμότητα αυτά που έγραφε. Όλες οι περιπέτειες του Αστερίξ είναι στηριγμένες σε ιστορικά στοιχεία. Εντάξει, το έχω ψάξει και πραγματικά είναι και αυτό μια επιβεβαίωση σε αυτό που λέμε. Συμφωνούμε σε αυτό που λέμε, ότι έχει βάση και ήταν πολύ σπουδαίοι και οι δύο τους. Αλλά δεν είναι, πάνε να το κατατάξουν στα κόμιξ, στην φαντασία ενός ονειροπλάστη που έκατσε, δεν είχε να κάνει όμοιρο. Ίσως επίτηδες υπερβαίνει την ιστορικότητα το folklore. Ναι. Και κρύβεται και η ιστορικότητα και να πούμε στο folklore. Να πούμε και το εξής, ότι έργα με τίτλους Ηλίου Πέρσης ή Ηλίου Άλωσης προϋπάρχουν του Ομήρου. Με αυτόν τον τίτλο. Σπουδαία έργα προϋπάρχουν του Ομήρου. Ακόμα και στην Αθήνα, την ίδια την πόλη των Αθηνών, που κατά πολλούς εκείνη την εποχή δεν υπήρχε, την εποχή του Τροϊκού Πολέμου, έτσι. Υπάρχουν ποιητές που έχουν γράψει ποίηματα και τους ξέρουμε από τον δάσκαλο του Ορφέα, τον Λίνο και τους υπόλοιπους που έχουν έρθει. Οι Θράκες ήταν οι μεγαλύτεροι δάσκαλοι μουσικής. Τα καλύτερα σπίτια των Αθηνών έπαιρναν Θράκες μουσικούς. Ακόμα και ο Περικλής είχε Θράκες μέσα για να μαθαίνουν μουσική τα παιδιά του. Υπήρχε δηλαδή διάχυτη αγάπη των Ελλήνων προς τους Θρακιώτες μουσικούς. Γιατί Θράξ ή το Ορφεύς. Οπότε σου λέει ο καλύτερος μουσικός, ο πρώτος μύστης, ο πρώτος διδάξας, από τη γενιά του θα είναι οι μύστες. Και από τη γενιά του βγαίνουν τα θρακικά καβίρια μυστήρια, τα οποία κατεβαίνουν πιο κάτω, γίνονται Ελευσίνια, γίνονται μυστήρια της Ανδανίας, γίνονται κρητικά μυστήρια. Γενικά βλέπεις όλος αυτός ο χώρος να παντρεύεται και συνεχώς, μα συνεχώς σε κανένα του σημείο να μην σκορτσάρι που λένε, να μην είναι αντιτίθεται, ναι, να μην αντιτίθεται στο ομότροπον, στο ομόγλωσσον, έτσι, στο ομεμόν, που ήταν απαραίτητα σαν στοιχεία για να υπάρξει η συμμετοχή στα κοινά δρόμενα. Ακριβώς. Κάνω ένα ιστορικό άλμα γιατί αξίζει να το πούμε αυτό. Μας λένε περί της καταγωγής της Ολυμπιάδας, του Φιλίππου, που δεν ήταν Έλληνες, που δεν πάει... Ναι, που λέω ότι οι Μακεδόνες δεν ήταν Έλληνες. Πού γνωρίστηκε ο Φίλιππος και η Ολυμπιάδα? Στα Καβύρια. Στα Καβύρια. Στη Σαμοθράκη. Στη Σαμοθράκη. Δηλαδή ξεκίνησε ο διάδοχος του μακεδονικού θρόγκου, ο Φίλιππος, και πήγε στη Σαμοθράκη και εκεί ήταν συνοδευόμενη από τον θείο της, νομίζω, η Ολυμπιάδα. Η Βασίλισσα των Μολοσσών. Έτσι. Γνωριστήκανε, ερωτευτήκανε, τη ζήτησε σε γάμο. Σε ποια γλώσσα μίλησανε? Νομίζω σκοπιανά. Ναι. Λοιπόν, ήρθαν σε επικοινωνία, παντρευτήκανε και μας προέκυψε ο Αλέξανδρος, ο μετέπειτα Μέγας. Και αυτός αμφισβητείται αν είναι Έλληνας, αν είναι δυνατόν. Ναι, που ποιος είναι ο τρόπος να δούμε τώρα αν ο Φίλιππος ή το Έλλην ή όχι? Αφήστε όλα τα άλλα, αφήστε τα αρχαιολογικά στοιχεία, αφήστε τα γραπτά στοιχεία. Δεν ξέρετε τίποτα από όλα αυτά, δεν είστε αρχαιολόγοι. Ο Φίλιππος συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Απαραίτητη προϋπόθεση. Για να συμμετέχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες ήταν δεκάδες κριτές να αποδείξει σε... Η Ελλανόδικος Επιτροπή. Σε αδέκαστους, όχι σε έναν, το οποίο το λαδώνεις, δύο, τρεις, πέντε, δέκα και πάνω ήτανε, έτσι. Που σε ρωτάνε, σε ξεσκονίζανε για το γενεαλογικό σου δέντρο να αποδείξει. Δεν είχε εκεί, ξέρει, εγώ είμαι βασιλιά στο Μακεδόνο. Δεν πανάσαι και παπά με την αράδα σου να πα. Θα αποδείξει εδώ από πού κρατάει η σκούφια σου. Από τον Οδυσσέα είναι αυτό, αλλά θέλω να σου πω, ισχύει. Άρα λοιπόν, συμμετέχει στου Ολυμπιακού Αγώνε ο Φίλιππος και κερδίζει κιόλα. Είναι και Ολυμπιακό. Τα λογά του νικούν. Άντε πε ότι τον περάσανε στην επιτροπή έτσι για τον βασιλιά. Οι άλλοι που του δώσαν και το βραβείο και αυτοί λαδόθηκαν. Δηλαδή,
προσπαθούν να μας πούν για κάποια πράγματα ότι γίνονται με κάποιους χειρισμούς, λαθροχειρισμούς, τα φέρνουν από εδώ, τα φέρνουν από εκεί και παιδιά υπάρχουν κάποια αυτονόητα πράγματα. Ρωμαίοι, ολόκληροι βασιλείς στα ρωμαϊκά χρόνια και δεν πήραν μέρος αν δεν απεδείκνυαν ότι κατάγονται από τις ελληνικές πόλεις. Και από τους δύο γονείς. Ναι. Αυτό γονείς. Τώρα το ναι. Θέτεις το πράγμα, το πας και στο σήμερα. Ναι, αλλά, ναι, ακριβώς. Μεγάλη σημασία. Τι σημαίνει γένος και τι σημαίνει ηθαγένεια. Ηθαγενή σημαίνει ευθεία, ηθής σημαίνει ευθεία. Το γένος μου κατευθείαν έρχεται από Έλληνες. Δεν αγοράζεται, δεν αποκτιέται η ηθαγένεια. Δεν πάω στο περίπτερο και την παίρνω, δεν πάω σε ένα πρωτοδικείο, δεν πάω στο αστυνομικό τμήμα και την παίρνω, σε ένα υπουργείο και την παίρνω, δεν πάω και την παίρνω σε ένα γραφείο, λέω πόσα θέλετε. Η ηθαγένεια την έχεις, δεν την έχεις. Η υπηκότητα, ναι, εντάξει την παίρνεις. Αλλά την ηθαγένεια, αν μιλάμε ελληνικά σωστά, είναι όπως ακριβώς την εξέταζαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θα έλεγε τώρα ένας κριτής, αυτός εδώ πέρα που έρχεται εδώ και ζητάει, ας πούμε, να γίνει ηθαγενής Έλληνας. Από πού είναι η σκούφια του, μάνα του, πατέρας του και καλά, μπορεί ένας γονιός να είναι ο άλλος. Και τι κάνανε αυτοί οι γονείς, πολέμησαν, ήταν πολίτες της πόλης τους, προσέφεραν κάτι, τους θυμάται η πόλη, υπήρχαν κατάστοιχα. Θυμάται η πόλη τους για κάτι τους γονείς του ή δεν του κάνανε ποτέ τίποτα, ήταν από εδώ και από εκεί βολόδερναν. Δεν τους κάνουμε αυτούς. Έτσι λοιπόν γίνονταν τα κριτήρια αυτά. Και επειδή λοιπόν ο Φίλιππος όχι μόνο συμμετείχε, αλλά νίκησε κιόλας, ήταν και Ολυμπιονίκης, αυτό αποστομώνει τον όποιον σας πει ότι οι Μακεδόνες δεν ήταν Έλληνες. Και οι Πυρώτες. Και αυτό ακούγεται. Και αυτό ακούγεται. Επειδή είσαι εκεί Πυρώτης. Και αυτό ακούγεται. Ότι είναι Αλβανοί, λέει, ξέρω εγώ, ότι έχουν σχέση με τους Αλβανούς που φτάσανε σε αυτή την περιοχή. Κάτι δεκάδες αιώνες μετά. Τέλος πάντων, αχταρμάς η κατάσταση. Ό,τι του φανεί του Λολοστεφανία, λέγει η θεία μου. Να πάμε σε έναν άλλο γραμματέα που είπαμε πριν. Αξίζει τον κόπο. Αγαπημένος μου. Ο Δείκτης. Ο Δείκτης, ο Κρής. Ο Κρής. Γραμματέας του Ιδωμενέα, του αρχηγού των Κρητών που συμμετέχει στον Τροϊκό Πόλεμο. Δεν είχαμε τα γραπτά του. Γιατί φρόντισε αυτός. Μπράβο. Έγινε λοιπόν ένα σεισμό στην Κρήτη. Στα χρόνια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, δηλαδή... Δηλαδή χίλια και χρόνια μετά. Χίλια χρόνια μετά και. Και. Και άνοιξε η γη. Η γη και άνοιξαν και τάφη. Και βρέθηκε λοιπόν σε ένα μνήμα, ένα κυβότιο, που είχε μέσα παπύρους, τυλιγμένα, δεν ξέρω με ποια μορφή ήταν γραμμένα, γραφή την οποία όμως δεν μπορούσαν να διαβάσουν. Όπως περάσαν τα χρόνια, όπως τα σημερινά Ελληνόπουλα δεν μπορούν να καταλάβουν την καθαρεύουσα, έτσι. Την αρχαΐζουσα. Και που είναι λίγα χρόνια. Ακριβώς. Φαντάσου τώρα γραμμική. Φαντάσου 1200 χρόνια πριν. Και τα στείλανε αυτά στη Ρώμη, όπου υπήρχαν εξειδικευμένοι γραμματείς, να αποκρυπτογραφήσουν τι έλεγαν. Και απεκαλύφθη ότι ήταν χρονικό του Τροϊκού Πολέμου από το γραμματέα του Ιδωμενέα. Φανταστείτε λοιπόν σε αυτό που σας λέει ο Γρηγόρης ο Κωσιβάκης μόλις πριν από λίγο, ότι έχουμε για την πρώτη εφημερίδα του κόσμου. Χρονικό. Χρονικό. Ο Ιδωμενέας έδωσε εντολή στο γραμματέα του κάθε μέρα να κρατάει ημερολόγιο για το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Όταν γυρίσανε, πήρε μια διαταγή να το θάψει αυτό. Για κάποιους λόγους που δεν ξέρουμε. Για κάποιους λόγους που δεν μπορούμε να φανταστούμε και που δεν είναι γνωστό. Όμως υπήρχε. Υπήρχε το γραπτό και υπήρχε το κείμενο. Τα έθαψε λοιπόν και επειδή η γη ξερνάει και πρέπει να προσέχεις τι λες όταν δογματίζεις και μπορεί να σου δώσει ένα σκαμπύλι όπως τα βγάζεις τα μέσα έξω, να σου δώσει ένα σκαμπύλι και να σε ακυρώσει, έβγαλε λοιπόν την εφημερίδα του δίκτυος. Πράγματι, όπως λέει, φανταστείτε ότι όταν ο Παυσανίας φτάνει στο Καρνίον των Θηβών, βλέπει τρίποδες με κείμενα τα οποία δεν μπορεί να τα διαβάσει. Είναι τόσο παλιά. Εννοείς τον νικητή των Πλατεών. Όχι, όχι, τον Περιηγητή. Α, τον Περιηγητή, πολύ αργότερα. Πρώτος αιώνας. Είπες για το χρονικό σημείο, το μεγάλο, που είχαν ξεχάσει τα γραπτά εκεί. Ο Παυσανίας, δεν μπορούσαν να το διαβάσουν. Όταν φτάνει στις Θήβες, βρίσκει δέλτους, τις οποίες ο ίδιος δεν μπορεί να διαβάσει. Είχε ξεχαστεί αυτή η γραφή. Ήταν η κοιναϊκή Α, ίσως η γραμμική, συγγνώμη, η γραμμική Α, η γραμμική Β, ίσως κάποια άλλη γραφή, ίσως δεν έχει σημασία. Όμως που δεν ήταν σε χρήση,
εκείνη την εποχή. Τι σήμαινε λοιπόν αυτό? Ότι υπήρχε μια γραφή που δεν μπορούσε ο Παυσανίας να διαβάσει. Τι σήμαινε λοιπόν η υπόθεση του δίκτυος? Ότι υπήρχε μια γραφή που όταν έγινε στα ρωμαϊκά χρόνια αυτός ο σεισμός δεν μπορούσε να διαβάσουν. Αν ήταν μια αλφαβητική γραφή του στυλ του Ομήρου, φυσικά και θα μπορούσαν να τη διαβάσουν. Όμως ήταν τα λεγόμενα κριτικά ιερογλυφικά, μην τα μπερδεύετε με τα αιγυπτιακά, παιδάκι τους είναι αυτά. Και ιερογλυφικά γιατί ήταν η γραφή που χρησιμοποιούσαν οι ιερείς, γλυφή, σημαίνει γράφο, γλύφο, γιατί τότε ήταν και σε κεραμικά, γλύφο, και να μείνει στο ιερατείο αυτή η γνώση, να μείνει στους ιερείς, στο ανάκτορο. Το πρόθεμα ιερά το βρίσκουμε και σε πόλεις και σε γραπτά, ναι, 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 και σε... είναι χαρακτηριστικό δηλαδή, ναι. Ιεροσόλυμα. Ιερά πέτρα. Έτσι, έτσι. Είναι σημείο το οποίο λοιπόν έχουν ξεχάσει ότι αυτή η γραφή διαβαζόταν ή γραφόταν κάπως τότε. Και έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα. Να, λίγους είπαμε, υπάρχουν και άλλοι. Υπάρχουν πάρα πολλοί συγγραφείς πριν από τον Όμηρο. Ο ίδιος δε, ο δάσκαλος του Ομήρου, ο ίδιος έχει γράψει βιβλίο σχετικό με το πάρσιμο μιας πόλης έξω από τη Λαμία, από τη Στιφθιώτιδα, από τον Ηρακλή. Πολλοί θεώρησαν ότι ζήλεψε ο μαθητής και έγραψε μετά και αυτός για ένα πάρσιμο πόλης που έγινε στην Τρία. Άρα λοιπόν βλέπουμε διαδοχή, βλέπουμε κατάσταση, βλέπουμε τον ένα να θέλει να μιμηθεί τον άλλον ή να θέλει να τον ξεπεράσει, να τον αντιγράψει. Αυτό είναι άμυλα. Αυτό είναι άμυλα πάνω στην τέχνη, πάνω στον πολιτισμό. Και αυτό είναι καθαρά ελληνικό στοιχείο. Είναι καθαρά ελληνικό στοιχείο και το έχουμε χιλιάδες χρόνια πριν από την έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας. Έτσι. Και είναι νομίζω στοιχείο πολιτισμού ακράδαντα ελληνικό, γιατί έχω διαβάσει πολλά συγγράμματα των Ινδοευρωπαίων, δεν έχω βρει με πολλά εισαγωγικά. Ναι, όχι, δεν έχω βρει κανένα τέτοιο έτσι σημαντικό. Πολλά συγγράμματα, έχω δύο βιβλιοθήκες με συγγράμματα, δεν ξέρω πάντα βάλω. Ευρωπαίων, έτσι. Είναι το Ευρωπαίο, ναι, δύο βιβλιοθήκες, έτσι, συγγράμματα. Θα δούμε. Να σου δώσω μερικά γιατί δεν είναι στο σπίτι. Στον ελεύθερο χρόνο μου. Λοιπόν, στο επόμενο. Προχωράμε για το επόμενο. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Κάπου εδώ λοιπόν τέλειωσε και αυτή η εκπομπή. Θα τα ξαναπούμε, εδώ θα είμαστε.